σε ό,τι αφορά το θέμα του καθορισμού των δημοτικών τελών, εισηγήθηκα χθες στη βάση των εκτιμήσεων που κάναμε και στο πλαίσιο της σύνταξης του προϋπολογισμού του 2025 να μην γίνει αύξηση των τελών, τόσο των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, όσο και των τελών κοινοχρήστων χώρων. Σε ό,τι αφορά τα πρώτα, δηλαδή τα τέλη καθαρισμού και καθαριότητας και φωτισμού, η εκτίμησή μας είναι ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες της καθαριότητας χωρίς να αυξήσουμε το κόστος το οποίο επομίζονται οι δημότες. Αυτό πρέπει να πω και παρά το γεγονός ότι γενικά αυξάνονται τα κόστη και διότι το περιβαλλοντικό τέλος, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε τέλος ταφής, ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο και αυτές είναι ρυθμίσεις που ισχύουν σε πανελλήνια κλίμακα, αλλά και ο Δήμος επίσης επομίζεται την καθαριότητα και σε μεγαλύτερες περιοχές. Για παράδειγμα και σε κομμάτι της Εθνικής Οδού, αλλά πρακτικά ήδη έχει επομιστεί και την χερσαία ζώνη που περιέρχεται στον Δήμο. Παρ' όλα αυτά, η εκτίμησή μας είναι, βάζοντας κάτω όλα τα στοιχεία, κάνοντας τις προβολές μας σχετικά με τα έσοδα τα οποία θα έρθουν πραγματικά και αυτά γίνονται στην βάση του εσόδων του 2024, είναι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και βεβαίως αυτή είναι και η επιδίωξή μας. Είναι να κάνουμε περισσότερα, να κάνουμε καλύτερα. Αν αυτό είναι δυνατόν να γίνει χωρίς να επιβαρύνουμε τον Δημότη, πάμε στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό είναι αυτό που κάναμε και τώρα. Τα ανταποδοτικά έσοδα το 2024 έχουν κινηθεί σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό άλλωστε ήταν ένα από τα δεδομένα που λάβουμε υπόψη μας για να καταλήξουμε στην συγκράτηση των τελών για το 2025. Βέβαια, το συνολικό οικονομικό περιβάλλον είναι δυσμενές. Και αυτό το γνωρίζουμε. Για το συνολικό δηλαδή έργο του Δήμου απαιτούνται πολύ περισσότερα χρήματα από τα διαθέσιμα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξαντλήσουμε και τη διεκδικητικότητά μας και την επινοητικότητά μας και χρειάζεται πείσμα, επιμονή, καλές ιδέες, καλές πρακτικές. Νομίζω ότι από την άποψη αυτή είμαστε σε καλό δρόμο για να γίνεται έργο με τα δεδομένα τα πραγματικά. We'll be right back.